Καλησπέρα σας, είμαι ο Γιώργος από το Last Android και στο σημερινό βίντεο έχω για να σας δείξω το καλύτερο κινητό στην κατηγορία τιμής 170 με 200 ευρώ, το Poco X3. Άμα ψάχνετε κινητό, μείνετε και δείτε αυτό το βίντεο. Το συγκεκριμένο review θα είναι το αναλυτικότερο review που έχετε δει για αυτό το κινητό και βλέποντάς το θα μπορείτε να ξέρετε αν αυτό εδώ είναι ένα κινητό για εσάς ή όχι. Το κινητό το αγόρασα από το κατάστημα Banggood, δεν μου το στείλανε δωρεάν για κάποια παρουσίαση ή κάτι τέτοιο, απλά ψάχνοντας για καινούριο κινητό μιας και χρειάστηκα και κάνοντας μια πολύ μεγάλη έρευνα αγοράς κατέληξα στο συγκεκριμένο και νομίζω έχοντας το πλέον και κάποιες μέρες και έχοντας δουλέψει μαζί του πως έκανα την απολύτως σωστή επιλογή. Xiaomi Poco X3 NFC λέει πάνω στο κουτί, Shadow Grey είναι το χρώμα, βγαίνει σε Shadow Grey και Cobalt Black ή αλλιώς και Cobalt Blue ή αλλιώς μπλε και μαύρο. Shadow Grey λέει, γκρι, αλλά θα το δείτε ότι πάει προς το μαύρο. 6GB η μνήμη RAM και 64GB η ROM, βγαίνει και σε έκδοση 128. Η RAM είναι σταθερή στα 6, ο οπτικευτικός χώρος είναι 64 ή 128. Εγώ πήρα την 64 γιατί όταν το αγόρασα είχε γύρω στα 30 ευρώ διαφορά. Δεν λέει πολλά άλλα πράγματα το κουτί, λέει NFC πάνω επειδή η συσκευή μας υποστηρίζει κανονικά NFC και συνήθως οι συσκευές αυτής της τιμής δεν έχουν NFC. With easy access to the Google apps you use most. Μπηχτή στη Huawei μάλλον αυτό, γιατί όλα τα άλλα κινητά μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Πάμε να ανοίξουμε. Και το κίτρινο χρωματάκι της Poco. Αφήνουμε το κουτάκι στην άκρη, βασικά το ανοίγουμε για να δούμε τι έχει μέσα. Έχει μία θήκη σιλικόνης, πολύ ωραία κίνηση να έχει μέσα θήκη το κινητό, πλέον άλλοι δεν βάζουν ούτε φορτιστές, οπότε το εκτιμάμε αυτό. Τα βιβλιαράκια χρήσης που έχει και ελληνικό user manual μέσα, σημαντικό και αυτό γιατί λαμβάνω κάτι μηνύματα από κόσμο που μου λέει «Γιώργο, τα κινητά που παίρνουμε από Κίνα είναι τα ίδια που παίρνουμε από Ελλάδα ή διαφορετικές εκδόσεις και τα σχετικά». Αυτά που είναι global είναι ακριβώς τα ίδια. Και φυσικά τη βελονίτσα για να μπορούμε να βάλουμε τις κάρτες SIM και SD. Το κινητό μας, βλέπετε εδώ πέρα και το χρώμα του. Το έχω καθαρίσει λίγο περισσότερο πριν σας το δείξω. Βλέπετε εδώ πέρα και το χρώμα του, το γκρι, μαύρο, σκούρο, μπλε, όπως θέλετε πείτε το χρώμα που έχει. Την ιδιαίτερη διάταξη με τις 4 κάμερες. Θα μου πει κάποιος, το θεωρείς όμορφο, άσχημο? Δεν είναι. Η ομορφιά είναι υποκειμενικό ζήτημα. Δεν θα σας πω εγώ αν είναι όμορφο ή άσχημο. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο Poco X3 είναι ότι είναι το Poco. Είναι το συγκεκριμένο κινητό. Δεν μοιάζει με iPhone, δεν μοιάζει με Samsung Galaxy S κάτι. Δεν... Είναι αυτό που είναι. Έχει τον δικό του χαρακτήρα και μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει που δεν είναι η φθηνή κόπια κάποιου άλλου κινητού. Μια ιδιαίτερη διάταξη με τις κάμερες. Που η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχουμε θήκη είναι λίγο συνέχεια σε επαφή. Παρ' όλα αυτά, άμα βάλουμε την σιλικονένια θήκη που έχει ή κάποια άλλη θήκη που έχει μέσα στο κουτί, μου λύνει αυτό το πρόβλημα, οπότε δεν το θεωρώ καν πρόβλημα. Επίσης μέσα υπάρχει το Type-C καλωδιάκι και αυτός εδώ πέρα ο υπέροχος ταχυφορτιστής 33W, πάρα πολύ γρήγορος, εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση, πάρα πολύ καλός φορτιστής. Μου αρέσει που η Xiaomi στο Poco X3, εκτός από υποστήριξη γρήγορης φόρτισης, βάζει και τον γρήγορο ταχυφορτιστή. Και θα μου πει κάποιος, γιατί το αναφέρεις τόσο πολύ, ρε Γιώργο? Γιατί πολλοί κατασκευαστές φτιάχνουν κινητά που υποστηρίζουν γρήγορη φόρτιση και βάζουν έναν αργό φορτιστή μες στο κουτί και σου λένε αγόρασε τον γρήγορο. Οπότε δώρον άδωρον. Πάμε να ενεργοποιήσουμε την συσκευή μας. Πατάμε το κουμπάκι. Να σας πω λίγο μερικά πράγματα. Poco, θυγατρική της Xiaomi. Το κινητό τρέχει κανονικά MIUI. Είναι κανονικά μια Xiaomi συσκευή, κατασκευασμένο από πλαστικό, παρόλα αυτά δίνει την αίσθηση ότι είναι αρκετά ποιοτική και στιβαρή κατασκευή. Μου αρέσει το φινίρισμα που έχει, τα κουμπιά είναι αρκετά κλίκι, δεν αντιμετωπίσα κάποιο πρόβλημα, να βάλουμε λίγο το pin. Οπότε ναι, μπορεί η συσκευή να μην είναι μεταλλική, παρόλα αυτά η ποιότητα κατασκευής είναι πολύ καλή, πολύ ικανοποιητική. Ας μιλήσουμε τώρα για την οθόνη της συσκευής. Η οθόνη είναι Full HD+, δηλαδή 1080x2400 pixels, IPS LCD, δεν είναι AMOLED, παρόλα αυτά είναι μια πολύ ποιοτική LCD οθόνη, δεν θα αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα.
αν θα την ήθελα AMOLED, ναι, θα την προτιμούσα, αλλά δεν είναι καθόλου καθόλου κακή. Και στον αντίποδα μπορεί να μην είναι AMOLED, αλλά είναι 120 Hz ρυθμός ανανέωσης. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν, ας πούμε, κάνουμε αυτή την κίνηση, οποιαδήποτε κίνηση δηλαδή, ανανεώνεται 120 φορές το δευτερόλεπτο η εικόνα. Στα συμβατικά κινητά ή σχεδόν σε όλα τα κινητά ανανεώνεται μόλις 60 φορές, οπότε εδώ πέρα έχουμε τη διπλάσια ταχύτητα και είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι σαν να έχουμε ένα gaming monitor, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο όταν, ας πούμε, σκρολάρουμε εδώ πέρα στο κινητό, είναι ultra smooth. Φυσικά μπορούμε να το πενεργοποιήσουμε, να το γυρίσουμε στα 60, αλλά γιατί να το κάνεις αυτό? Η διαφορά είναι πραγματικά ωραία και κάποιοι μου λέγανε ότι δεν θα το καταλάβω, αλλά μπορώ με το μάτι μου στα γρήγορα σκρολαρίσματα να δω ότι η εικόνα μένει θολή και δεν υπάρχει αυτό το θόλωμα που βλέπω στα 60. Επίσης έχει 240 fps σε ρυθμό ανανέωσης στην αφή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καταλαβαίνει πάρα πολύ άμεσα τις κινήσεις άμα ζωγραφίζουμε ή σκετσάρουμε στο κινητό. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό και πάρα πολύ χρήσιμο. Και πολύ καλό σε αυτά τα χρήματα. 450 η φωτεινότητά της, δεν είναι η φωτεινότερη οθόνη της αγοράς, αλλά είναι πάρα πολύ ικανοποιητική εκεί. Κάτω από πολύ ήλιο δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτά έχω να πω για την οθόνη. 6,67, σχεδόν 6,7 ίντσες. Βλέπετε ότι το κινητό είναι γενικά μεγάλο. Άμα θέλετε ένα μικρό κινητό θα πρέπει να πάτε σε κάτι άλλο. Εγώ είχα 6,2 πριν από αυτό και η διαφορά πάλι μου φαίνεται. Είναι μεγάλο μεγάλο σαν κινητό. 215 γραμμάρια το βάρος του, σχετικά βαρύ. Συνηθίζεται, δεν είναι ότι είναι τούβλο, αλλά είναι βαρύ κινητό. Δεν είναι ένα κλασικό κινητό που ζυγίζει 175-180, ξεφεύγει πάνω από τα 210 γραμμάρια. Φυσικά αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι έχει μια πολύ μεγάλη μπαταρία 5160 μιλιαμπεροριών ή μιλιαμπερορών, αναλόγως, έχω ακούσει να λένε μιλιαμπερόρες ή μιλιαμπερόρια. Κάποιος που γνωρίζει να μας πει σίγουρα, καλό θα το αναγράψει στα σχόλια. Το έψαξα και είδα ότι στα reviews το αναφέρουν και με τους δύο τρόπους. Πάρα πολύ μεγάλη μπαταρία, σας βγάζει δύο μέρες full ικανοποιητικά, μια μισή μέρα με πολύ βαριά χρήση, αλλά δεν θα σας απασχολήσει καθόλου το θέμα της μπαταρίας, γιατί εκτός από πολύ μεγάλη μπαταρία έχει 33 W γρήγορη φόρτιση. Και όταν λέμε γρήγορη φόρτιση εννοούμε πολύ γρήγορη φόρτιση. Σήμερα το πρωί είχα 2%, ξύπνησα, έβαλα το κινητό μου, μέχρι να πληθώ, να πλύνω τα δόντια μου για να φύγω, είχε φτάσει στο 27% μέσα σε μερικά λεπτά. Μιλάμε ότι η φόρτιση είναι αστραπιαία, είναι απολαυστικό να κάθεστε να βλέπετε με το που συνδέουμε το φορτιστή να ανεβαίνει το counter σε φάση 5, 5,1, 5,2, 5,3, με τέτοια ταχύτητα, και πραγματικά με έχει αφήσει απολύτως ικανοποιημένο. Τα 33 W κιόλας είναι από τις πολύ γρήγορες φορτίσεις της αγοράς, δεν είναι η γρηγορότερη. Έχει φτάσει η Xiaomi μέχρι τα 120, έχουν φτάσει εταιρείες μέχρι τα 65, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορη. Πιο γρήγορη από ό,τι έχουν πολλά ακριβά κινητά, και όταν λέω ακριβά μιλάω για κινητά που κάνουν 800, 900, 1000 ευρώ. Το ηχείο της συσκευής τώρα, τα ηχεία μάλλον για να μιλήσω κυριολεκτικά, είναι δύο στερεοφωνικά, η ποιότητα ήχου είναι εξαιρετική, ο ήχος γενικά και από ποιότητα και από ένταση είναι super, με έχει αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένο. Να βάλουμε κάτι να παίξει royalty free, διαφημίσεις εδώ πέρα, αφήνετε τις διαφημίσεις να παίζουν, να βγάζουν και κάτι δημιουργοί, όχι τώρα, πρέπει να γυρίσουμε βίντεο, αλλά εσείς να τις αφήνετε, καλό μας κάνει. Λοιπόν, το κινητό και η ποιότητα και η ένταση είναι σε εξαιρετικά επίπεδα. Πραγματικά νιώθω τον ήχο στο τραπέζι όταν ακουμπάω τη συσκευή. Να βάλω και κάτι λίγο έτσι πιο νταπαντούπα αν υπάρχει. Να βάλω EDM, Royalty Free Music EDM. Κάτι θα έχει δυνατό. Ναι. Πραγματικά είναι σαν να έχω συνδέσει το κινητό σε ένα Bluetooth φυσιάκι μικρό. Είναι πάρα πολύ δυνατός και μέχρι το 100% δεν τσιρίζει καθόλου. Μου αρέσουν πολύ και οι λειτουργίες του MIUI 12, Android 10 συσκευή, που έχει διάφορες λειτουργίες, equalizer και αυτά. Γενικά η Xiaomi έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά στο multimedia κομμάτι σε αυτή τη συσκευή, και από οθόνη και από ηχείο και από λογισμικό. Και ειδικά με το κρατάτε σε landscape mode, έχετε και τον ήχο, επειδή έχετε στεροφωνικά αριστερά και δεξιά εκατέρωθεν στα αυτιά σας,
σαν να έχετε συνδέσει σε ένα καλό ηχοσύστημα. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το AnTuTu Benchmark, το AnTuTu Benchmark που το έχω, το οποίο έτρεξε ένα τεστάκι και τα αποτελέσματα που μου έδωσε είναι 282.519 μονάδες, εξαιρετικά καλά. Οκταπύρινος επεξεργαστής Snapdragon 732G, τα 2,2 GHz, δύο πυρήνες και άλλοι 6 στο 1,8, 8 νανόμετρα, το θυμήθηκα το πηματάκι μου. Πάρα πολύ καλός mid-range επεξεργαστής. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση επεξεργαστής ναυαρχίδας. Άμα σας το πει κάποιος αυτό, δεν σας λέει την αλήθεια. Αλλά για ένα mid-range κινητό είναι super και αρκετά καλύτερος από τον 720. Γιατί έχω δοκιμάσει κινητό με 720, που ήταν ο ίδιος, απλά λίγο μιας γενιάς προηγούμενος. Ούτε καν μιας γενιάς, γιατί και οι δύο 700 είναι. Αλλά είναι η διαφορά σε κάποια πράγματα, δηλαδή στο πώς φορτώνει τις φωτογραφίες 64 megapixel και κάποια τέτοια πράγματα, υπάρχει όντως διαφορά. Η εταιρεία μας λέει ότι είναι γύρω στο 25% η βελτίωση. Είναι σίγουρα καλύτερος. Τώρα με είναι 25 ή 18, δεν μπορώ να σας πω. Είναι καλύτερος, κρατήστε αυτό. Να πούμε για τις εξτρά λειτουργίες που έχει το κινητό. Έχει NFC, μπορούμε να συνδέσουμε δηλαδή την πιστωτική μας κάρτα και να πληρώνουμε. Μπορούμε να συνδεόμαστε με wearables, ηχεία και τα σχετικά. Έχει Air Blaster, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας ως τηλεκοντρόλ για τηλεοράσεις, air condition και τα σχετικά. Μου αρέσει πολύ αυτή η λειτουργία, είναι χρήσιμη. Τουλάχιστον εμένα είχα ένα κινητό παλιά που το είχε και με είχε βολέψει πάρα πολύ, οπότε αναμένεται να με βολέψει και στην καινούρια μου συσκευή. Παίρνει κανονικά ακουστικά, πολύ σημαντικό, δηλαδή έχει audio jack, όχι μόνο ασύρματα. Και αυτό μου αρέσει, πλέον στην εποχή μας δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Type C, η θύρα φόρτισης, εννοείται τα σχεδόν όλα τα κινητά. Έχει εδώ πάνω μικρόφωνο για voice cancellation. Έχει δακτυλικό αποτύπωμα πάνω στο κουμπί. Ιδιαίτερη τοποθέτηση της Xiaomi να βάλει το δακτυλικό αποτύπωμα σε αυτό το σημείο της συσκευής. Δουλεύει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά μπορεί να πιάσει και λίγο αριστερά-δεξιά το δάκτυλο, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Στην αρχή μου φαινόταν ιδιαίτερο, αλλά τώρα με έχει βολέψει. Και απλά πιάνω το κινητό και συνήθως το ξεκλειδώνω ασυναίσθητα. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει περισσότερο αισθητήρα στο πίσω μέρος, αλλά okay, και με αυτό είμαι εντάξει. Δεν μου αρέσουν οι αισθητήρες πάνω στην οθόνη, τους θεωρώ κακούς γιατί είναι αργοί οι αισθητήρες πάνω στην οθόνη. Σε όσα κινητά τους έχω δοκιμάσει, δεν είναι το ίδιο γρήγοροι με τους υπόλοιπους. Έχει και face unlock, μπορεί να ξεκλειδώσει δηλαδή μέσω της κάμερας με το πρόσωπό σας. Δεν θα έλεγα ότι είναι το πιο γρήγορο face unlock που έχω δει σε κινητό, γιατί δεν είναι, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι γενικά μπορεί να πιάσει διάφορες γωνίες. Δηλαδή ξεκλειδώνει και άμα έχω το κινητό κάπως έτσι και πιάνει από εδώ, δεν χρειάζεται να είμαι φάτσα κάρτα στο κινητό. Πάντως υπάρχει. Επίσης έχει και το double tap που μπορούμε να ενεργοποιούμε την οθόνη μας με double tap ενώ είναι κλειστή, δεν το έχουν όλα τα κινητά. Να, τώρα το έχω εδώ χαμηλά και με το που με είδε ξεκλείδωσε. Οπότε γενικά και από θέμα ξεκλειδώματος και διάφορα τέτοια παιχνιδάκια έχει τα πάντα που μπορεί να έχει ένα κινητό. FM ραδιόφωνο επίσης σημαντικό να προσθέσω. Ξέρω πως σε κάποιους και κάποιες αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο και εμένα μου αρέσει, οπότε δεν σας λέω ότι δεν θα αγόραζα ένα κινητό που δεν έχει ραδιόφωνο, αλλά αφού το έχει, πολύ πολύ θετικό. IP53 splash proof πιστοποίηση, δηλαδή το κινητό είναι... δεν είναι αδιάβροχο, αλλά είναι splash proof. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι παραδείγματος χάρη, άμα το ψεκάσουμε νερό ή άμα πέσει ένα ποτήρι νερό ή μια κούπα νερό ή πέσει τέλος πάντων ένα σκουβάς νερό πάνω του, δεν θα πάθει κάτι. Και μάλιστα έχω δει αρκετά reviews στο εξωτερικό που το βρέχουν κανονικά, το βουτάνε και το κινητό δεν χαλάει. Επειδή η εταιρεία δεν μας δίνει τέτοια πιστοποίηση, δεν θα το κάνω στο κινητάκι μου. Το έχω πληρώσει κιόλας. Αλλά ουσιαστικά για μένα το σημαντικό δεν είναι έτσι κι αλλιώς ένα τέτοιο κινητό να είναι αδιάβροχο και να το πάρω να βουτήξω στη θάλασσα. Το σημαντικό είναι να ξέρω ότι αν π.χ. το αφήσω στην καφετέρια και όταν με το καλό και όποτε ανοίξουν και έρθει ο σερβιτόρος, σερβιτόρα και κατά λάθος ας πούμε ρίξει μια κανάτα νερό, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να μην πάθει κάτι το κινητό. HDR10 υποστήριξη επίσης στην οθόνη, δεν ξέρω αν το ανέφερα, οπότε σε βίντεο που το υποστηρίζουν έχουμε πραγματικά υπέροχη εικόνα. Να βάλω τώρα και ένα βιντεάκι να παίζει. Παρόλα αυτά θα σας βάλω κάποιο πλάνο, γιατί τώρα εδώ πέρα μέσα στούντιο με τα φώτα η κάμερα θα το αδικήσει. Βασικά δεν θα σας το βάλω καθόλου τώρα, θα το ρίξω από πάνω με άλλο πλάνο, γιατί εδώ μέσα δεν θα βγει καλά για να καταλάβετε την ποιότητα της εικόνας. Κρατάω την κάμερα για το τέλος γιατί έχω να πω πάρα πολλά πράγματα για τις κάμερες. Θα μιλήσουμε, σας είπα ότι το συγκεκριμένο review θα είναι ό,τι πιο αναλυτικό υπάρχει στο ελληνικό YouTube. Θα το δείτε και θα έχετε γνώμη για το κινητό για τα πάντα.
Ακτινοβολία, δείκτη SAR 0,58 στο κεφάλι, 0,86 στο σώμα, αρκετά καλό, χαμηλότερο από τα περισσότερα Xiaomi κινητά, χαμηλότερο από τα περισσότερα κινητά, όχι σίγουρα το πιο χαμηλό, αλλά it's ok, πολύ ok, δηλαδή άμα το κοιτάτε λίγο το SAR και αυτά και καλά κάνετε να το κοιτάτε, είναι κάτω από, πολύ κάτω από τη βάση που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανοίγουμε και ένα παιχνίδι, Asphalt 9, να δείτε ότι και στο gaming τα πηγαίνει περίφημα, να σας πω ότι θα μπορείτε να παίζετε όλα τα παιχνίδια, ίσως τα πολύ πολύ απαιτητικά παιχνίδια να μην τα παίζετε στα top ultra graphics, αλλά εντάξει, άμα θέλετε ένα gaming κινητό και είστε ο τόσο hardcore, μισό λεπτά και χαμηλώσω λίγο την ένταση, ο τόσο hardcore gamer, θα πάτε σε κάτι πιο ακριβό, θα μείνετε σε ένα mid-range κινητό. Για κάποιο λόγο υπάρχουν και τα κινητά που κάνουν 500, 600, 1000 ευρώ. Άμα ήταν ακριβώς ίδια με τα κινητά των 200, θα ήταν χαζός όποιος τα αγόραζε. Τώρα στα video games, ειδικό είναι ο αδερφός μου. Εγώ τα κουτσοπέζω, αλλά δεν πειράζει, για να δείτε τα γραφικά τώρα. Δεν θα με κρίνετε ως gamer. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχει Bluetooth 5,1, GPS, AGPS και GLONASS και έχει ανοίξει το παιχνίδι. Asphalt 9, ένα αρκετά απαιτητικό game. Μισό λεπτάκι, να ανεβάσω και τη φωτεινότητα. Resume. Βλέπετε ότι τα γραφικά είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά. Γενικά δεν λαγκάρει καθόλου, δεν κάνει καθόλου frame drops. Έχω παίξει κάποιες ώρες. Το έχω συνδέσει και στην τηλεόραση με mirroring, οπότε και εκεί πέρα δεν είχα κάποιο θέμα. Ήταν πολύ καλό, μπορούσα να παίζω το κινητό και να βλέπω από την Sony Smart TV μου. Δούλευε πάρα πολύ ωραία. Οπότε και για μια τέτοια χρήση και για gaming δηλαδή μπορείτε να τα πάτε καλά. Έχει liquid cooling το κινητό, δηλαδή κάποιο είδους υδρόψυξης. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι το κινητό μας έχει ένα pad εσωτερικά με το οποίο γίνεται σωστή διάχυση της θερμότητας και δεν μένει όλη στον επεξεργαστή. Γι' αυτό το λόγο, άμα το πιάσετε μετά από απαιτητική χρήση, θα το νιώσετε λίγο ζεστούλικο, αλλά σε όλη τη συσκευή. Όχι ένα σημείο να καίει και ένα άλλο σημείο να είναι κρύο. Αυτό, να ξέρετε, χαλάει τα κινητά. Το να είναι ένα σημείο εκεί που βρίσκεται η CPU επεξεργαστής, το οποίο καίει. Εδώ πέρα η Xiaomi μας λέει ότι με το liquid cooling system που έχει φτιάξει, το αποφεύγουμε αυτό. Τώρα, αυτό θα το δείξει ο χρόνος, να σας πω την αλήθεια. Να σας πω εγώ ότι είναι τέλειο ή ότι δεν είναι καλό, δεν ξέρω. Πάντως, το κινητό δεν ζεσταίνεται με απαιτητική χρήση έντονα. Τι άλλο έχω να πω. Πάμε στις κάμερες, λοιπόν. Οι κάμερες του κινητού με έχουν αφήσει απολύτως ικανοποιημένο. 4 κάμερες πίσω και μία μπροστά. Θα ξεκινήσω από την μπροστινή selfie cam γιατί είναι μόνο μία. 20 megapixel, Full HD βίντεο στα 30fps και Portrait Mode. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες για μπροστά. Πολύ ωραίο βίντεο. Μου αρέσει και ο ήχος του μικροφόνου επίσης στα βίντεο. Σημαντικό και αυτό. Κάνει τη δουλειά της εξαιρετικά. Θα έχω δείγματα κάποια εδώ και στο τέλος για να δείτε και να κρίνετε και μόνοι σας. Αλλά τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα και HDR και στην μπροστινή κάμερα για να μπορείτε σε λίγο πιο low light συνθήκες να παίξετε. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είστε πολύ καλά στην μπροστινή. Πάμε τώρα πίσω που για μένα είναι το δυνατό σημείο του κινητού. Γιατί άμα το συγκρίνω με άλλα κινητά των 170-180 ευρώ είναι πρωταθλητής σε αυτά τα χρήματα. Δεν θα το συγκρίνω με κινητά που κάνουν 500-600 και πέρα πάμε σε κάτι καλύτερο. 4 κάμερες. Βασικός αισθητήρας 64 MP f1.9, μπορείτε να τραβήξετε καλές φωτογραφίες και στο σκοτάδι λόγω του f1.9, στο σκοτάδι σε σχετικά low light συνθήκες τέλος πάντων. Δεύτερος αισθητήρας ultra wide για να μπορείτε να τραβάτε ουσιαστικά ευρυγόνιος φακός 13 MP f2.2, θα δείτε ότι στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα για αυτόν τον αισθητήρα, αλλά μου αρέσει απίστευτα ο ευρυγόνιος φακός σε κινητό και είναι πάρα πολύ χρήσιμος και πάρα πολύ ωραίος άμα βγάζετε φωτογραφίες. Μάκρο κάμερα για να μπορείτε να τραβάτε από πάρα πολύ κοντά. Μπορείτε να τραβήξετε το δαχτυλικό σας αποτύπωμα φωτογραφία. Είναι τόσο κοντά. 2 MP, μην περιμένετε τρομερά πράγματα στο κομμάτι της ανάλυσης. Αλλά υπάρχει. Και να μην υπήρχε δεν θα μου έλειπε. Αλλά σε αυτά τα λεφτά το βάλανε και καλοδεχούμενο. Και ένα αισθητήρα depth sensor, δηλαδή αισθητήρα που μπορεί να καταλάβει το βάθος για να μπορείτε να τραβάτε ωραίο portrait mode, να κάνει το bokeh, δηλαδή καθαρό πρόσωπο, θολό background, το οποίο είναι κάτι που αρέσει σε πολύ κόσμο να το κάνει. Εμένα στα κινητά δεν μου αρέσει, μου αρέσει πάρα πολύ στις κάμερες που γίνεται φυσικά. Παρ' όλα αυτά, σε συνθήκες καλού φωτισμού είδα πολύ όμορφα αποτελέσματα και δεν είδα στραβά κοψίματα και τέτοια, οπότε θετικότατο. LED flash,
Πάρα πολύ ωραίο LED flash, δυνατό, κάνει πολύ ωραία διάχυση φωτός σε όλο τον χώρο, είναι ούτε πολύ κίτρινο να μας κάνει να φαινόμαστε λες και έχουμε ύκτερο, ούτε πάρα πολύ άσπρο να μας κάνει να φαινόμαστε σαν ζόμπι, ωραίο το χρώμα του και ναι, θα ήθελα τα 60, τώρα πολλά ζητάς Γιώργο, αλλά και με τα 30 καλύπτομαι. 60 FPS μπορούμε να βγάλουμε φυσικά σε Full HD ανάλυση. Μπορούμε να βγάλουμε slow-mo βίντεο, αργή κίνηση, δηλαδή Full HD 120 καρέ το δευτερόλεπτο ή 720, 120, 240 ή και 960 καρέ το δευτερόλεπτο μικρό βίντεο. Εκεί πέρα η ποιότητα χαλάει, αλλά όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για απίστευτα αργή κίνηση. Πολύ καλό και αυτό. Το βίντεο του είναι ωραίο, έχει EIS, Electronic Image Stabilization, δηλαδή ηλεκτρονικό σταθεροποιητή με λίγα λόγια, που μπορούμε να σταθεροποιήσουμε το βίντεό μας, δουλεύει πολύ τίμια. Γενικά εμένα δεν μου αρέσει η ηλεκτρονική σταθεροποίηση στο βίντεο, είμαι φαν της οπτικής σταθεροποίησης και ακόμη περισσότερο των gimbals, αλλά οπτικός σταθεροποιητής σε αυτά τα χρήματα δεν έχει κανένα κινητό, οπότε δεν μπορώ να το θεωρήσω ελάττωμα. Η ψηφιακή σταθεροποίηση σε περίπτωση που την χρειαστούμε μπορούμε την έχουμε ανά πάσα στιγμή εκεί πέρα και την έχουμε και στο 4K. Σημαντικό, δεν χρειάζεται να ρίξουμε την ανάλυση. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ το κινητό μου με gimbal πάντως, αλλά το gimbal δεν μπορώ να το έχω πάντα. Πάρα πολλές λειτουργίες, στη φωτογραφία βγάζει RAW, στο βίντεο βγάζει log profile, πολύ χρήσιμο, δηλαδή μπορείτε να βγάλετε με αυτά τα ξεθοριασμένα χρώματα που βγάζουν οι cinema cameras για να μπορείτε να το φτιάξετε μετά στο editing, αν ασχολείστε σοβαρά. Σχεδόν σε όλα τα κινητά δεν δίνεται αυτή η λειτουργία by default, πρέπει να αγοράσετε το Filmic Pro, 13 ευρώ κάνει, 12-13 ευρώ, συν το Cinematographer Pack, άλλα 8-9 ευρώ, οπότε φεύγουμε στην καλύτερη γύρω στα 20-22 ευρώ κάπου εκεί σύνολο για να μπορέσουμε να βγάλουμε log. Εδώ πέρα το έχουμε στο default app, μπορούμε να βγάλουμε επίσης πλαίσιο ταινίας, δηλαδή τις γραμμές για να γίνει μακρόστενο το βίντεό μας. Από θέμα εστίασης στο βίντεο πολύ πολύ ικανοποιητικό, γιατί μου έχει τύχει με άλλα κινητά που είχα στο παρελθόν να έχω τέτοιο πρόβλημα με την εστίαση που ήταν κακή, εδώ πέρα και η εστίαση δουλεύει ωραία. Γενικά μου αρέσει πολύ το app της Xiaomi, γιατί έχει πολλές λειτουργίες, night mode, 64 megapixel φωτογραφία, μικρό βίντεο που έχει κάποια εφεδάκια, έγγραφα για να μπορούμε να σκανάρουμε, να τραβήξουμε φωτογραφία και να φαίνεται σαν σκάν κάποιο έγγραφο, slow-mo, time-lapse, πανόραμα, long exposure για να μπορούμε να βγάζουμε φωτογραφίες, θα σας έχω κάποια δείγματα σε night mode, το mode κλόνος που μπορούμε να βγάλουμε τον ίδιο άνθρωπο σε ένα σταθερό κάδρο σε δύο ή τρεις διαφορετικές θέσεις και φωτογραφία και βίντεο. Γενικά πολύ ωραία δουλίτσα στο app. Μείνετε στο βίντεο, στο τέλος θα σας έχω πάρα πολλά δείγματα φωτογραφιών, βίντεο, τα πάντα με όλες τις συνθήκες, ούτως ώστε να δείτε στο έπακρον τι σημαίνει η κάμερα του Poco X3. Και όπως ακούγεται για όλα τα Xiaomi κινητά, άμα κατεβάσουμε Gcam θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στην κάμερα. Οπότε εγώ έχω κατεβάσει την τελευταία έκδοση, δουλεύει μια χαρά, έχω και το Photosphere. Λένε κάποιοι ότι με την Gcam μπορούμε να έχουμε καλύτερες φωτογραφίες. Θα σας έχω το link στην περιγραφή για να κατεβάσετε την Gcam στο Poco αν το επιλέξετε. Και θα σας έχω και κάποιες φωτογραφίες που είναι με την default κάμερα και με την Gcam ακριβώς δίπλα-δίπλα για να μπορείτε να κάνετε συγκριτικό. Πάντως σε μένα να την πω την αμαρτία μου, μου αρέσει πολύ το default app σαν σχεδίαση, έτσι με αυτά τα κίτρινα κουμπάκια που δίνει τις λειτουργίες που είναι πάρα πολύ απλά και κατανοητά όλα, οπότε δεν έχω φύγει από αυτό και λατρεύω να βγάζω βίντεο σε log profile. Αυτά έχω να σας πω για το κινητό. Η τιμή του είναι γύρω στα 180-178 ευρώ στα 64GB και γύρω στα 198-197 νομίζω στα 128. Οι τιμές γενικά παίζουν λίγο πάνω κάτω, αναλόγως με τις προσφορές του Banggood. Από το Banggood έρχεται κανονικά γύρω σε 25 μέρες από ευρωπαϊκή αποθήκη και πιο γρήγορα άμα το πάρετε από Τσεχία, αλλά είναι λίγο πιο ακριβό. Κανονικά χωρίς τελωνίο, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν θέλετε να το αγοράσετε, πάρτε το από τα link της περιγραφής ή αυτά που έχω στα pin σχόλια από κάτω, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίσουμε. Και εγώ σας είπα ότι το συγκεκριμένο κινητό το αγόρασα, δεν μου το έστειλε το κατάστημα. Απλά έχω ένα affiliate και με βολεύει και με βοηθάει. Και επίσης θα δείτε ότι είναι η χαμηλότερη τιμή παγκοσμίως που μπορείτε να βρείτε αυτό το κινητό χωρίς τελωνίο να έρθει στα χέρια σας αυτή τη τιμή. Στην Ελλάδα υπάρχει το κινητό, το φέρνουν και γνωστές εταιρείες, το είδατε και μια διαφήμιση του Κοτσόβολου, αλλά κάνει 269 ευρώ αυτό που εγώ πήρα 178, οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι μεγάλη και αξίζει να το πάρετε από εξωτερικό.
Αυτά είχα να σας πω. Αν με ρωτήσει κάποιος αν είμαι ικανοποιημένος, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Λάθος, δεν έχω μόνο αυτά να σας πω. Έχω να συμπληρώσω και ότι πρέπει να σας πω και κάποια αρνητικά που έχω σημειώσει για το κινητό, γιατί ένα ειλικρινές review δεν μπορεί να είναι μόνο θετικά. Μικροπράγματα. Δύο είναι τα αρνητικά που έχω δει. Ένα, ότι στο HDR mode, όταν μπω και δω ένα βίντεο HDR, μετά άμα πατήσω το κουμπί και επιστρέψω στο μενού, θα είναι όλα τα χρώματα γυρισμένα στο HDR mode μέχρι να κλειδώσω και ξαναξεκλειδώσω το κινητό και θα έχουν επανέλθει. Αυτό είναι θεματάκι που το έχει με το λογισμικό του, με το λογισμικό η Xiaomi σε κάποιες συσκευές και θα διορθωθεί σε επόμενο update, είμαι σίγουρος. Και δεύτερον, ότι όπως όλα τα Xiaomi κινητά έχει κάποιες διαφημίσεις, δηλαδή όταν μπείτε να εγκαταστήσετε κάποιο app ή να κατεβάσετε κάποιο wallpaper, μπορεί να σας πετάξει μια διαφήμιση που πρέπει να βγείτε, αλλά δεν γίνεται σε ενοχλητικό βαθμό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe, like και share. Ελπίζω να ήταν ένα πάρα πολύ αναλυτικό review, να το είδατε και να μπορέσετε να βγάλετε συμπέρασμα για το αν αυτό το κινητό είναι για εσάς. Εγώ μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι σας το προτείνω. Το έχω μερικές μέρες και είμαι απολύτως ικανοποιημένος. Αν έχει και καλή διάρκεια στον χρόνο, πραγματικά θα είμαι super ικανοποιημένος. Βρείτε το στα link της περιγραφής, like, subscribe, share. Καλή συνέχεια! Βίντεο με την μπροστινή κάμερα του Poco X3, αυτή τη στιγμή με πάρα πολύ καλό φωτισμό, εδώ στο στούντιο του Ελλάς Android. Thank you.